Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντρική υπόθεση τελικά θα είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε εδώ να συμμετάσχει και στη Μαγνησία. Πάμε να δούμε όλα τα ονόματα. Έτσι λοιπόν θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιάννης Λαυρόπουλος, ο νυν βουλευτής, ο Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο τέος βουλευτής, ο Γιάννης Αδαμόπουλος, αυτοδιοικητικός, ο Μίλτος Χρυσομάλης, μέλος πολιτικής επιτροπής, ο Παναγιώτης Κατσίβελας από την Τριφυλία και ο Άγγελος Κοτσιόπουλος. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για αυτά μαζί με τον Γιώργο Παγάνη από τον ενικός.gr και 3L News. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και έχουμε μαζί μας και τον διευθυντή της Εφημερίδας Φωνή, τον Θανάση Σαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τα κόμματα. Στο φουλ πλέον οι μηχανές των κομμάτων μετά το πασχαλινό διάλειμμα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες εκλογές μετά τη μεταπολίτευση. Ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε από τους πολίτες καθαρή εντολή και αυτοδυναμία και έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις προς τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής. Την συγκρότηση ειδική υποεπιτροπή μέσα στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα αποφάσισε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αντώνης Σαμαράς στην εισήγησή του ζήτησε και πάλι καθαρή εντολή και ισχυρή αυτοδυναμία και επιτέθηκε στην αριστερά αλλά και τα μικρότερα κόμματα, τα οποία χαρακτήρισε ως σωσίβια του Πασόκ. Το δύσκολο έργο που μα περιμένει απαιτεί να έχουμε τα χέρια μα λιμένα. Όχι να διαπραγματευόμαστε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα, με εκείνου που μα έβαλαν στην κρίση. Ζητάμε καθαρή εντολή για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμά μας. Για να μην βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από εκβιασμούς των άλλων. Ο κύριος Σαμαράς υπογράμμισε πως τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να αναδεικνύουν τις διαφορές της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στο πρόγραμμα και στο σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Καθαρή εντολή από το λαό, λυμμένα χέρια, για να είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση και για να μπορέσουμε να βάλουμε το πρόγραμμα μπροστά. Ούτε το μισό, ούτε καθόλου από αυτό. Ολόκληρο το πρόγραμμα για να βγούμε από την κρίση. Στόχος μας τέλος είναι να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό και να μιλήσουμε χωρίς μισόλογα, χωρίς ξύλινα λόγια για αυτά που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεθαύριο παρουσιάζει στο Ζάπιο το σχέδιό του για την οικονομία και την προσεχή Πέμπτη, το πρόγραμμα για τις πανεμβάσεις προτείνει σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, επανέφερε τον όρο τροποποιήσει το δημοσιονομικό πρόγραμμα, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του για την έξοδο της χώρας από την κρίση λειτουργεί συνολικά και όχι αποσπασματικά. Να ξαναπάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας εκεί που μας κατάντησαν. Να πάρουμε και πάλι την πόλη, την κάθε πόλη, τη χώρα, στα χέρια μας. Δώστε μας τη δύναμη. Και δώστε μου τη δύναμη να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας μέσα σε χρόνο ελάχιστο. Το μπορούμε. Θέλω να το πιστέψετε ότι το μπορούμε. Όσοι περισσότεροι πιστέψουν στις δυνατότητες της πατρίδας μας, στις δυνάμεις της Ελλάδας και του Έλληνα, τόσο ταχύτερα θα αποδείξουμε σε όλους αυτά που εμείς πιστεύουμε. Άκουσαμε λοιπόν τα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιώργο Παγάνη, ουσιαστικά να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα από την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων όσον αφορά την επικράτεια. Είναι μια ανανέωση κατά 60% λέει το κόμμα επίσημα. Έχουμε και βαριά ονόματα και επιστροφές, αλλά και μια αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει τέλος πάντων με αρκετά ονόματα χωρίς να λείπουν οι γκρίνιες. Ναι, με καινούργια πρόσωπα και με γκρίνιες, χαλάλες γκρίνιες. Mm-hmm. Απλώς να πούμε, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι εκκρεμεί ακόμα η τόπη κρατείας, για το mm-hmm. οποίο δεν έκανε ανακοίνωση σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Έχω ρεπορτάζ να σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Πάμε όμως στο διατάφτα, στο ρεπορτάζ δηλαδή που μόλις προβάλατε. Λοιπόν, υπήρξαν γκρίνιες στην Κεφαλονιά, να σας πω καταρχήν. Εκεί υπήρξαν και τρεις ή τέσσερις παραιτήσεις. Επίσης υπήρξε ένα πρόβλημα στην Καρδίτσα. Στην Κεφαλονιά σας λέω ότι το πρόβλημα αφορούσε στην υποψηφία του κ. Παπαδάτου. Είναι ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εξαιτίας του κ. Παπαδάτου υπήρξαν τρεις παραιτήσεις. Στην Καρδίτσα λοιπόν υπήρχε ένα άλλο βέτο, το οποίο τέθηκε από τον κύριο Νίκο Παπά για την υποψηφιά του κυρίου Παύλου Σιούφα. Είναι ο γιος του κυρίου Σιούφα, του πρώην Προέδρου της Βουλής, επί των ημερών του Κώστα Καραμάνη και του κυρίου Γιώργου Αναγνωστόπουλου. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν καινούριες προσωπικότητες από τον αθλητισμό, από τις τέχνες. Είναι ο κύριος Τάσος Μητρόπουλος, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο ηθοποιός.
Αυτοί θα είναι υποψήφοι στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Ο Θανάσης Γιαννόπουλος, υφυπουργός υγείας επί των ημερών της κυβέρνησης Καραμαλή, μέχρι πρώτη να υποψήφιο στη θητεία, θα μετακομίζει και αυτός στη Β' Αθηνών. Εκεί αυτή η περιφέρεια, όπως έχουμε συζητήσει ξανά στο δελτίο σας, είναι μια τεράστια περιφέρεια στην Ελλάδα και αυτή η περιφέρεια φαίνεται ότι τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα συσπήρωσης. Να σας πω το ρεπορτάζ που έχουμε για το επικρατείας, το οποίο δεν ανακοίνωσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κλειδωμένες για το ψηφοδέλτιο επικρατείας πρέπει να θεωρούνται υποψηφιότητες του κυρίου Χρήσανθου Λαζαρίδη, ενός ανθρώπου που είναι πολλά χρόνια δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Γιάννη Μιχελάκη, που είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι μεγάλη πιθανότητα έχει συγκεντρώσει το όνομα του ακαδημαϊκού Χριστόδουλου Στεφανάδη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ένας άλλος σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά συζητιέται για το επικρατείας, ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης. Αυτά είναι τα ονόματα που έχουμε μάθει μέχρι αυτή την ώρα που σας μιλώ για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ένα άλλο θέμα, για το οποίο και κλείνω εδώ για να ρωτήσεις Θέμη, ένα άλλο θέμα το οποίο σήμερα συζητήθηκε πάρα πολύ στο παρασκήνιο, αφορά στην φημολογούμενη επιστροφή του κυρίου Σιμπηλίδη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σιμπηλίδης ήταν ο βουλευτής ο οποίος έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια επιστροφή η οποία έχω την εντύπωση ότι εμποδίστηκε ως την τελευταία στιγμή από πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Θανάση, για τη Μεσσηνία λίγο να εστιάσουμε. Η αίσθηση είναι ότι υπάρχει μια αντρική υπόθεση. Τα βαριά χαρτιά έχουν πέσει από τον Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά τις αιτήσεις και τις υποψηφιότητες. Έχουν μείνει έξω ο Μανώλης ο Μάκαρης, η Αντωνία Μπούζα και ο πρώην Δήμαρχος Άριος, ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Να το σημειώσουμε αυτό, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν υπάρξει κάποιες αισθητές σε εισαγωγικά αντιδράσεις παρά κάποιες πικρίες σε προσωπικό επίπεδο. Ο Αντώνης Σαμαράς επιδιώκει να δώσει λοιπόν τον μεγαλύτερο δυνατό τόνο, τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και με τη δική του συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας, αλλά και με βαριά ονόματα, έτσι, και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και πολιτικά. Κοίταξε, ήταν προφανές ότι κάποιοι θα έμεναν έξω και μέχρι την τελευταία στιγμή δηλαδή πεζόταν νομίζω η συμμετοχή γυναικείας υποψηφιότητας, κάτι το οποίο τελικά δεν χώρεσε, βλέπουμε. Έτσι είναι η υπόθεση αντρική, όπως είπες. Δεν ξέρω αυτό τι σηματοδοτεί. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα, νομίζω ότι το βάρος στο ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας, όπως ήταν αναμενόμενο, πέφτει με την υποψηφιότητα του ιδίου του κυρίου Σαμαρά, τον Λαμπρόπουλου Σαμπαζιώτη κατά πρώτο λόγο, που ήταν και στα ψηφοδέλτια τα προηγούμενα χρόνια και ήταν βουλευτές και λοιπά. Του Μίλτου Χρυσομάλη που έρχεται να δώσει τον αέρα της ανανέωσης. Υπάρχουν νέες υποψηφιότητες του κυρίου Χρυσομάλη και του κυρίου Κατσίβελα και του κυρίου Αδαμόπουλου, ο οποίος πολύ παλιά είχε ξανακάνει κάποτε υποψήφιος. Επιστρέφει ως υποψήφιος. Ναι, επιστρέφει. Άλλωστε στρατιώτης έχει δηλώσει ο ίδιος, έτσι. Ναι. Εκπροσωπείται ο χώρος της αυτοδιοίκησης, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι από το οποίο νομίζω ότι θα κρυφθεί, δηλαδή, από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου, τη στιγμή που είναι, που λέμε, το αρχηγού παρόντος. Όσο να είναι, δίνει μια άλλη δυναμική. Εξάλλου, για τη Νέα Δημοκρατία, η Μεσσηνία θεωρείται προνομιακός χώρος. Να, αλλά την προηγούμενη φορά είχε, μέσω της πόντας του εκλογικού νόμου, είχε χάσει αρκετά εδώ πέρα. Ναι, είχε χάσει βουλευτικά. Βουλευτικά. Ναι, αν και νομίζω ότι μιλάμε για εκλογές άλλες, έτσι, όχι απλά άλλες, κάποια άλλη εκλογή, είναι άλλες εκλογές αυτές. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διάσταση, πολυκερματισμός στις πολιτικές δυνάμεις και από τη μία πλευρά του πολιτικού σκηνικού και από την άλλη. Κατά πόσο αυτές, λόγω της παρουσίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο, θα υπάρχουν διαρροές στην κεντροδεξιά, μένει να το δούμε. Από την άλλη πλευρά του σκηνικού, βέβαια, μια και το συζητάμε τώρα συγκροτημένα, υπάρχει πρόβλημα οπωσδήποτε με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει πρόβλημα με την αποχώρηση ενός βουλευτή, υπάρχει με την εκπροσώπηση,
των αριστερών κομμάτων εδώ, με κάποιες προσχωρήσεις στελεχών τοπικών του ΠΑΣΟΚ σε διάφορες άλλες πολιτικές δυνάμεις. Μένει να δούμε βέβαια τα ψηφοδέλτια και τα υπόλοιπα, όλα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το πώς θα είναι το επειδή εκλογικό κοινό. Επειδή ανέφερες ΠΑΣΟΚ και πρωτού δούμε έτσι το ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία και μας πει και ο Γιώργος περισσότερα γιατρικά, απλά να ρωτήσω, Γιώργο, σήμερα είχαμε και την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη συνεδρία της Εκλογικής Επιτροπής. Είχε τις βασικές οργανωτικές και πολιτικές γραμμές με τις οποίες η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει. Καθαρή εντολή ουσιαστικά ζητά ο Αντώνη Σαμαρά λίγο πρωτού πάει στο Ζάπιο 3. Ναι, Πέμπτη. Για την Πέμπτη. Έχει ενημερώσει τους πολιτικούς συντάκτες σας η Νέα Δημοκρατία που καλύπτουν το ρεπορτάζ της για το Ζάπιο 3, προκειμένου να παρουσιάσει ο Αντώνης Σαμαράς το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θα σας πω το εξής, ότι είναι προφανές πώς θα στοχεύσει η Νέα Δημοκρατία στη συσπήρωση. Το λέγαμε και πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ότι αυτή τη στιγμή ο βαθμός συσπήρωσης είναι πολύ χαμηλός για τη Νέα Δημοκρατία, το γνωρίζουν. Θεωρούν ότι παρουσιάζοντας τις θέσεις τους, ακριβώς όπως έγινε με το Ζάπιο 2 και το Ζάπιο 1, επικοινωνιακά, αν θέλετε, πιο επιτυχημένο ήταν το Ζάπιο 2, πέρασαν οι θέσεις του Αντώνη Σαμαρά στην ελληνική κοινωνία. Θεωρούν λοιπόν ότι θα καταφέρουν να περάσουν με σαφήνεια τις θέσεις τους προς την ελληνική κοινωνία. Κυρίως, αν θέλετε να το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα, νομίζω το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο κόσμος σήμερα είναι με ποια μέτρα θα καταφέρει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, αν υποθέσουμε ότι σχηματίσει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, να εμποδίσει την λήψη των μέτρων που έρχονται τον Ιούνιο. Εκείνα τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία φαίνεται ότι η Τρόικα αναζητά και προσπαθεί να βγάλει μέσα από το γνωστό δείγμα τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Θα επιχειρήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία την ερχόμενη Πέμπτη, σε λίγες δηλαδή μέρες, να εξηγήσει με ποιο τρόπο θα πορευτεί, αν και εφόσον έχει τη δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά σήμερα στην Εκλογική Επιτροπή είναι το αίτημα που βάζει μπροστά στον κόσμο να δυναμώσει δηλαδή την Δημοκρατία για να μπορέσει να διαπραγματευτεί ξανά με τους Ευρωπαίους τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, το πείραμα στην Ελλάδα βεβαίως δεν πέτυχε. Μέχρι πρόσφατα μας έλεγαν ότι το πείραμα πέτυχε στην Ιρλανδία, διότι η Ιρλανδία έδειξαν συνέπεια και σοβαρότητα. Το ίδιο μας έλεγαν και για την Ισπανία. Έχω την εντύπωση ότι αν ξαναδιαβάσουν τα νούμερα, τα έχουν διαβάσει δηλαδή. Αλλά είναι προφανές ότι θα αργήσουν λίγο να το πούν δημόσια οι εταίροι μας. Θα δουν ότι δυστυχώς για αυτούς τον ελληνικό δρόμο ακολουθεί και η Ισπανία, ακολουθεί και η Πορτογαλία και από πίσω έρχονται και οι συνεπείς Ιρλανδοί. Που φαίνεται ότι η συνταγή αυτή, αυτό δηλαδή που νομίζω ότι πρώτος ο Σαμαράς το έβαλε στην ατζέντα, η συνταγή που εφαρμόζουν δεν είναι σωστή. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν κάτι πρέπει να τους λέει. Το δεύτερο το οποίο εγώ έχω να επισημάνω σε αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι το γεγονός ότι από εκείνη την ημέρα που διεγράψαν οι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, από την ημέρα που δύο εβδομάδες αργότερα ο Πάνος Καμένος ξεκίνησε τους ανεξάρτητους Έλληνες, το κόμμα με το οποίο πορεύεται, στο οποίο εντάχθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 10 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται λοιπόν ότι βρίσκει ο Αντώνης Σαμαράς αρρωγή, βρίσκει βοήθεια στην καραμαλική φρουρά. Δεν είναι τυχαία σήμερα η παρουσίαση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη σε μια θέση, σε ένα κρίσιμο όργανο, ένα όργανο το οποίο θα πάρει, θα πάρει πολλά πυρά κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αναφέρομαι στην Εκλογική Επιτροπή, εκεί είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, πλαισιώνεται από ηχηρή παρουσία της καραμαλικής φρουράς, από ονόματα τα οποία... Τον κύριο Βασκαλάκη... Ακριβώς, τον κύριο Ζαγορίτη, αναφέρομαι στον κύριο Ζαγορίτη, αναφέρομαι σε ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι ήταν στενοί συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η καραμαλική, η φρουρά αυτή των καραμαλικών πλαισιώνει και στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά εν ώψη των εκλογών τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και στη Μεσσηνία. Στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, τοπικά ακόμη ψάχνονται, αφού το ψηφοδέλτιο δεν κλείνει. Η 7η θέση για την οποία γίνεται προσπάθεια να καταληφθεί από γυναίκα μένει ως τώρα ορφανή λόγω της απροθυμίας και των απανωτών αρνήσεων. Προσπαθεί, αλλά δεν κλείνει η 7η θέση για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, με τον προβληματισμό να είναι κάτι παραπάνω από έντονος. Τα πράγματα δεν ήρθαν όπως θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ στο νομό και από εκεί που βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, λόγω των τριών εδρών, βλέπει να μην έχει την απάντηση που πρέπει στο ισχυρό ψηφοδέλτιο που κατεβάζει η Νέα Δημοκρατία.
Αντίθετα, η απροθυμία είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη και το κυνήγι του 7ου υποψηφίου έχει ξεκινήσει, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αποδώσει. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επικοινωνία μας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Κανελόπουλο, ο ίδιος ξεκαθάρισε μια και καλή πως δεν θα είναι υποψήφιος, κάτι για το οποίο, όπως μας τόνισε, έχει ενημερώσει τους πάντες στο κόμμα εδώ και ένα μήνα. Μπεκλίτη, Αργύρη κλπ. Και εδώ σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθότι φαίνεται ότι το Πασόκ σχεδόν αλληλοεξουδετέρωσε δύο ισχυρές υποψηφιότητες, του Τάσου Αποστολόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και του Γιώργου Κανελόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και άφησε το μεγάλο βάρος να το τραβήξουν οι δύο βουλευτές, Δημήτρης Κουσελάς και Νάντια Γιανακοπούλου, και από κοντά και οι υπόλοιποι. Για την 7η θέση θα πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα ονόματα γυναικών έχουν πέσει στο τραπέζι, αλλά οι αρνήσεις είναι χαστούκια για τον κομματικό μηχανισμό, που πλέον ρίχνει το βάρος στο να μεταπίσει τοπικά κομματικά στελέχη με ιδιαίτερες πιέσεις να ασκούνται και στον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσημείας, Χρήστο Χριστόπουλο. Έτσι λοιπόν έχει κατάσταση στο τοπικό Πασόκ. Και Γιώργο Παγάνη, φαντάζομαι ότι ανάλογη είναι η εικόνα και κεντρικά, έτσι, μια προθυμία και ένα έντονο σκεπτικισμό όσον αφορά τα ψηφοδέλτια. Ισχύει αυτό που λες, αν και νομίζω ότι το βασικό θέμα ακόμα συζήτησης στο Πασόκ δεν είναι τόσο τα ψηφοδέλτια όσο η υπόθεση του Άκη Σοχαζόπουλου. Οφείλω όμως εδώ, για να είμαι συνεπής, σε αυτό που σας έλεγα τον Ιντερνετ, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση. Ο κύριος Γιώργος Σιμπηλίδης φαίνεται ότι πιστεύει ότι θα κατέβει με τη Δημοκρατία. Να σας πω ότι έχει κάνει και δήλωση σε εμάς στο ενικός.gr. Η δήλωση έχει ως εξής: σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται η Ελλάδα, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Είχα πει ότι με τραβάει η ιατρική, όμως δεν μπορούσα να μην στρατευτώ με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι έχει τον έχουν ενημερώσει από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Κιλκής ότι θα είναι υποψήφιος. Το κλείνω αυτό γιατί έλεγα νωρίτερα ότι ήταν πολλές οι αντιδράσεις και ενδεχομένως να εμποδίσουν την κάθοδο. Το ίδιο δηλώνει δηλαδή σίγουρος ότι θα κατέβει. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Μεγάλο θέμα Θέμη στο Πασόκ. Εξακολουθεί να είναι, όσο και αν οι ίδιοι στο κίνημα δεν το παραδέχονται, η εικόνα του Άκη Τσοχατζόπουλου σήμερα περνάει από τις πύλες των φυλακών του Κορυδαλού. Και το πόσο θα εμπλέξει τελικά, έτσι, από το χώρο του Πασόκ. Δεν σε άκουσα. Και το πόσο θα εμπλέξει τελικά από το χώρο του Πασόκ, γιατί ο κ. Τσοχατζόπουλος απείλησε και με άλλα ονόματα ουσιαστικά που μπορεί να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σωστά το τονίζεις αυτό. Σημειολογικά, απλά τονίζω ότι οδηγήθηκε στην έκτη πτέρυγα των φυλακών του Κορυδαλού, στο κελί όπου φιλοξενήθηκε για λίγες εβδομάδες ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο Εφρέμ. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος λοιπόν το είπε και στον Ανακριτή, το είπε και στον Εισαγγελέα. Χθες μάλιστα διήρκεσε 8 ώρες η απολογία του και το είπε πάρα πολλές φορές ότι δεν πήρε μόνος του την απόφαση. Ανέφερε τις 4 συνεδριάσεις του Κισέα για το θέμα αυτό, αφορούσε στα υποβρύχια. Σας μιλώ μόνο για τα υποβρύχια δηλαδή, όχι για τα Τόρμη 1, ούτε για τα F-16 ή τα F-15. Και ουσιαστικά ζήτησε από τον Εισαγγελέα και τον Ανακριτή να δώσει εντολή να καταθέσουν και άλλοι υπουργοί που συμμετείχαν σε εκείνο το Κισέα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο το οποίο είπε ο κύριος Τσοχατζόπουλος είναι ότι την περίοδο εκεί, και αναφέρομαι στην περίοδο 1996-2000, 2001 ήταν η περίοδος που διατέλεσε υπουργός άμυνας και που παραγγέλθηκαν αυτά τα όπλα και δέσμευσαν την Ελλάδα για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Το άλλο λοιπόν σημείο που είπε ο κύριος Τσοχατζόπουλος, έριξε την ευθύνη στις επιτροπές των εμπειρογνωμόνων του ελληνικού στρατού, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε η σύμφωνη γνώμη τους. Mm-hmm. Που σημαίνει βεβαίως αυτό, αν το αποκωδικοποιήσουμε, ότι θα πρέπει να κρυφθούν και αυτοί να καταθέσουν. Το πρόβλημα λοιπόν για το Πασόκ είναι αν ο κύριος Τσοχατζόπουλος θα επιχειρήσει έναν ελιγμό και θα επιχειρήσει να τοποθετήσει στο κάδρο μαζί του δηλαδή και άλλους από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Και εδώ γι' αυτό ουσιαστικά τρέμουν, έτσι, αν θα το πούμε με αυτή τη λογική, γιατί το θέμα Τσοχατζόπουλου διατηρείται ως πρώτο στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 6-7 ημέρες και προκαλεί μια ανησυχία σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίος υπουργός. Mm-hmm. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Ταυτόσιμος με το Πασόκ. Ακριβώς. Υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος. Υπήρξε κάποια στιγμή υποψήφιος. Θα μπορούσε να είναι και πρωθυπουργός. Αν δεν ήταν πρόεδρος ο Κώστας Σιμίτης και ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος, θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός με τα ποσοστά που κατέγραφε το Πασόκ. Όμως, εδώ είναι το θέμα και εδώ νομίζω είναι το ζήτημα που συζητούν στην Υποκράτους. Στους ελιγμούς που κάνει ο κ. Τσοχατζόπουλος φαίνεται ότι είναι απελπισμένος. Διότι αντί να επιχειρήσει να υποστηρίξει την αυτοτότητά του μέχρι την τελευταία στιγμή, χθες οι νομικοί του σύμβουλοι εξηγούσαν στον Ανακτή και στον Εισαγγελέα ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται έχουν παραγραφεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι επιχείρημα αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για την αυτοτότητά του σε πράξεις βαρύτατες, σε πράξεις σαν αυτές που κατηγορείται ο κ. Τσοχατζόπουλος. Υπάρχει λοιπόν η σκιά του Άκη Τσοχατζόπουλου στην Υποκράτους
Και βέβαια, από την άλλη, υπάρχει η δυσχέρεια, η τεράστια δυσχέρεια για το Πασόκ να μπορέσει να συμπληρώσει τον κόσμο του σε πολύ μεγάλες περιφέρειες. Επαναλαμβάνω, η Β' περιφέρεια, δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια, χωρίς να υποτιμώ και τις δυσκολίες που νωρίτερα αναφέρατε με τον Θανάση, για παράδειγμα, στην περιφέρεια της Μεσσηνίας. Θανάση, δεν ακούστηκε τίποτα περισσότερο για τη Μεσσηνία, έτσι. Δεν κλείνει. Και το θέμα είναι ότι το Πασόκ έβαλε τα ίδια τα χέρια και έβγαλε τα μάτια του, ακυρώνοντας δύο σοβαρές υποψηφιότητες, δύο ισχυρές υποψηφιότητες που θα μπορούσαν να προσθεθούν σε αυτές τον Δημήτρη Κουσελά και Νάντια Γιανακοπούλου, και αλληλοεξουδετερώσε τους Τάσο Αποστολόπουλο και Γιώργο Κανελόπουλο, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Νομίζω ότι η κατάσταση αυτή δείχνει και το γενικότερο χαμό που μπορεί να πει κάποιος επικρατεί στο κόμμα, που αναζητά το βηματισμό του, αναζητά την ταυτότητά του, αλλά αναζητά και πρόσωπα ακόμη και τώρα. Κοίταξε, είναι δύσκολα τα πράγματα, οπωσδήποτε για τον Πασόκ στη Μεσσηνία, και δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί, γιατί δεν είναι και εύκολα τα εκλογικά ποσοστά υπό τις παρούσες συγκυρίες, με δεδομένο ότι τα κόμματα της αριστεράς εδώ, αυτά που έχουν ανακοινώσει οι Δημάρ, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ θα ανακοινωθεί, λίγος πολύ ξέρουμε και το έχουμε. Το έχουμε, Θανάση. Απλά να αναφέρω τα ονόματα. Είναι Σοφία Αποστολοπούλου, Νίκος Διασάκος, Παναγιώτα Καλαγεροπούλου, Αντώνης Κατσάς, Σαράντος Κουκούμης, Παναγιώτης Κοφαλάκος και Χαραλάμπος Λαζαρακόπουλος. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε τα 15 ονόματα. Δεν ξέρω αν έχει το τελικό ανακοινωθεί. Mm-hmm. Έχουν ισχυρές υποψηφιότητες με ανθρώπους που ζουν εδώ και, εν πάση περιπτώσει, εργάζονται, είναι επιστήμονες. Το Πασόκ αντιθέτως, αυτή τη στιγμή τα ονόματα που έχει, αν εξαιρέσουμε των δύο βουλευτών και του Λεωνίδα Φιλιππόπουλου, παρουσιάζει αδυναμίες. Έχει, κυρίως είναι τοπικών χαρακτηριστικών, θα λέγαμε, τα υπόλοιπα ονόματα. Γεωγραφικών, ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει, να μην έχει μια συνεκτικότητα το ψηφοδέλτιο και μια δυναμική. Και όπως είπες, ας πούμε, με την αλληλοεξουδετερώση των δύο ονομάτων αυτών, γιατί είδαμε ότι ο κ. Αποστολόπουλος είχε επικαλεστεί την υποψηφιότητα του κ. Κανελόπουλου, με τον οποίο είναι συγχωριανή και δεν κατέβαινε. Έτσι έγινε. Προφανώς δεν ξέρω τι έχει συμβεί με την υποψηφιότητα του κυρίου Κανελόπουλου. Ο κύριος Κανελόπουλος αναφέρει, έτσι συνομιλήσαμε μαζί μας και μας το είπε, ναι, ένα με ενάμιση μήνα έχω ενημερώσει κύριο Μπεγλίτη και Ευαγγέλη Αργύρη. Έτσι, ότι... Όπως είναι τώρα λοιπόν τα πράγματα, μιλάμε πάλι, το έργο αυτό βέβαια το έχουμε ξαναδεί για τον Πασόκ και σε παλιότερες εκλογές, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει ειδική. Είναι τα πράγματα και με βάση τον εκλογικό νόμο θα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες το Πασόκ αν δεν μπορέσει να ξεπεράσει δηλαδή αυτές τις αδυναμίες και να παρουσιαστεί ώστε να ανεβάσει τη συσπήρωση. Γιατί εδώ στη Μεσσηνία έχει που έχει χαμηλά ποσοστά, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα που έχουν πολλοί διεκδικούν τους ψήφους του Πασόκ που εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι περισσότερο και απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι και βλέπουν μια ετοπάθεια, ποτέ δεν περίμεναν ότι οι ίδιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα περικόψουν κοινωνικά και λαϊκά δικαιώματα. Πάντως, και καταλαβαίνεις όλα αυτά, όλο αυτό μεγαλώνει τις δυσκολίες. Αναζητείτε πάντως και το οποίο θα καλύψει και το κενό του Οδυσσέα Βουδούρη και θα γίνει με τη δική του δεξαμενή ψήφων στη Μεσσηνία. Να σου πω έτσι, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει προσέγγιση από όλες τις πλευρές και από όλους τους υποψηφίους. Και αυτό νομίζω ότι παίζει και θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο, γιατί δεν πάβει να ήταν ένας βουλευτής, έτσι, ο οποίος είχε συσπηρώσει κάποιες τάσεις του κόμματος προερχόμενες από παλιά και από αριστερά ο μέτωπος. Και από αριστερά, και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα, όντας τώρα και υποψήφιος στη δημοκρατική αριστερά, αν μη τι άλλο, ένα συμβολικό χαρακτήρα και κάποιοι συγγυρμοί μένουν. Mm-hmm. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, πολύ σωστά τονίζω, Θανάση, ότι οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές μάλλον του Πασόκ, όπου κατέβουν, όπως στη Μεσσηνία, δεν έχουν το περιθώριο να ληφθούν πολιτικά, δεν έχουν το περιθώριο δηλαδή να κάνουν υποσχέσεις. Ενδεχομένως δεν έχουν και το περιθώριο να δικαιολογήσουν. Μην ξεχνάτε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ούτε οι υποψήφοι βουλευτές, για παράδειγμα, της Δημοκρατικής Αριστεράς έχουν μεγάλα περιθώρια να ασκήσουν κριτική, λέω εγώ, στο μνημόνιο το δεύτερο. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί να γνωρίζουν, για παράδειγμα, οι υποψήφοι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, όπως και οι υποψήφοι βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κόμματα, ή της Κοινωνικής Συμφωνίας, κυρία Κατσέλη και του κυρίου Καστανίδη. Υπάρχουν κάποια κόμματα που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνίσει εάν βρίσκονται από τη μία πλευρά στο μέτωπο του μνημονίου ή αν βρίσκονται στην άλλη πλευρά, στο μέτωπο δηλαδή του αντιμνημονιακού. Κάποιοι στέκονται στην κρίζα ζώνη, στην κρίζα ζώνη
ανάμεσα στα δύο μέτωπα αυτά, στα δύο μεγάλα στρατόπεδα. Επειδή αναφέρεσαι σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς, να πούμε πως μαζί στις εκλογές θα βρίσκονται ανεξάρτητοι Έλληνες και άρμα πολιτών, είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό, αν θυμάσαι, Κρίστο, το είχαμε πει από το δελτίο σου σε πολύ μεγάλο, πολύ πριν. Η πιθανότητα ήταν πολύ ισχυρή. Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε ήταν μέσα από τα δύο κόμματα. Φαίνεται ότι ο γάμος αυτός, ο πολιτικός γάμος, επισημοποιήθηκε σήμερα. Φωτογραφήθηκαν κιόλας ο κύριος Καμένος με τον κύριο Δημαρά μαζί. Και είναι προφανές το ενδεχομένως στην μακροσκελή ανακοίνωση του Άρματος Πολιτών. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει να αναφερθεί κυρίως είναι, ως άλλοτε, αν θέλετε, απέναντι στους αριστερούς σχηματισμούς, ο κύριος Δημαράς γράφει ότι όσες μέρες, όσους μήνες καλούσε σε συμμαχία σχηματισμούς από την αριστερά για να φτιάξουν ένα μέτωπο αντιμνημονιακό, τελικώς δεν ήρθε το ναι από πουθενά. Η πρόταση ήρθε από τους ανεξάρτητους Έλληνες και γι' αυτό θεωρεί ότι θα συμπορευτεί και θα πετύχει. Να σας πω λοιπόν ότι αφαιρώ τους ανεξάρτητους Έλληνες, διότι έχουν πάρει μια σαφέστατη στάση. Λένε ότι δεν πρόκειται εμείς να συνεργαστούμε με την Δημοκρατία, δεν θα συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουμε τις θυσίες που ζητούν οι κύριοι της Τριμερούς. Αφαιρώ επίσης τα κόμματα της αριστεράς, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, που έχουν πάρει επίσης μια σαφή αντιμνημονιακή θέση. Για τα άλλα κόμματα όμως δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα κινηθούν. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα πολιτευθούν οι υποψήφοι βουλευτές, τι θα υποσχεθούν δηλαδή. Ποια θα είναι η καθαρή πρόταση που πρέπει να πούνε στον ελληνικό λαό, γιατί το να σηκώνω μια αντιμνημονιακή σημαία δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και προτάσεις. Ακριβώς. Μπορεί, Θέμη μου, την επόμενη μέρα κάποιος από τους επικεφαλείς αυτών των κομμάτων που συζητάμε να εκθέσει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τον βουλευτή που θα έχει εκλεγεί πάνω σε μια αντιμνημονιακή πολιτική. Μπορεί την επόμενη μέρα να δούμε δηλαδή ένα σχηματισμό, ένα κυβερνητικό σχηματισμό τριών ή τεσσάρων κομμάτων. Κανείς δεν να το αποκλείσει αυτό, όταν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μιλούν για 9-κομματική ή 10-κομματική βουλή. Έτσι. Ένα άλλο θέμα το οποίο βάζετε και πολύ καλά κάνετε και το βάζετε και το έχω παρακολουθήσει στο δελτίο σας και στις συζητήσεις σας, αφορά στο πόσο ασφαλείς είναι οι προβλέψεις ή οι μελέτες για το τι πρόκειται να γίνει την ημέρα των εκλογών. Δύο είναι τα ζητήματα που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Το ένα είναι αν τα δείγματα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά και πόσο αντιπροσωπευτικά είναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι με ποια ψυχολογία θα πάει ο ελεκτροφόρος να ψηφίσει. Πιστεύεις ότι θα είναι επιλογή της τελευταίας εβδομάδας? Εγώ θεωρώ ότι θα είναι επιλογή των τελευταίων ωρών. Μη σου πω της τελευταίας ώρας. Για την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του σώματος. Είναι πάρα πολύ. Και κυρίαρχα τους αναποφάσεις τους, έτσι θα περιμένουν μέχρι και τελευταία. Πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Mm-hmm. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και αυτών που είναι δυσαρεστημένοι, έτσι. Και που είναι και εκνευρισμένοι και δικαίως και είναι και αποφασισμένοι ότι δεν θα ψηφίσουν ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα ή ένα από τα κόμματα τα οποία υπέγραψε την κυβέρνηση Παπαδήμου. Βάζω και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συγγραμμό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Όμως μην υποτιμάτε την διάθεση που έχει, που δείχνει τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας ψηφοφόρος τελικά να θυμάται τον δικομματισμό λίγο πριν να επιλέξει ψηφοδέλτιο να το ρίξει μέσα στην κάλπη. Και γεγονός είναι αυτό. Θανάση Τσαμπούλη, να πούμε πως και στην Μεσσηνία έτσι οι τόνοι θα ανέβουν. Αλέξη Τσίπρας, Πέμπτη στην Καλαμάτα βλέπω. Σε κεντρική ομιλία εδώ στην πλατεία της Καλαμάτας και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, Θανάση. Ποιοι θα τολμήσουν να μιλήσουν στις πλατείες, μια και γενικότερα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί επιλέγουν να μιλούν τώρα σε κλειστούς χώρους και γήπεδα, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι θα... Ξεχνάμε τη μάχη της πλατείας από την καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τολμήσουν και ποιοι, εν πάση περιπτώσει, τις ανοιχτές συγκεντρώσεις και τις πλατείες. Εγώ βέβαια υπό τις συνθήκες που διεξάγονται οι εκλογές και λοιπά, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει και κανένας ιδιαίτερος λόγος έτσι για μικροομιλίες να γεμίζουμε τις πλατείες και να κάνουμε. Δηλαδή είναι τώρα πολυτέλεια αυτό το πράγμα, ας πούμε, και τόσο και με δεδομένο αυτό αλλά και με βάση την ογκούμενη δυσαρέσκεια του κόσμου. Γιατί ενώ εμείς μιλάμε για όλα αυτά, ας πούμε, και λέμε τώρα εστιάζουμε στις εκλογές, οι άλλοι συνεχίζουν τη δουλειά τους απ' έξω. Και σήμερα το Δουνουτού είπε ότι η λιτότητα στην Ελλάδα πάει μέχρι το 2030. Καλά, το ανεβάζουν ακόμα περισσότερο. Ναι, το πήγε, ναι. Και ότι θα απαιτηθούν μέτρα που αντιπροσωπεύουν το 10,7 του σημερινού ΑΕΠ μέχρι το 2030, τα οποία θα πρέπει να είναι έξτρα μέτρα για... στην ουσία υπέρ των δανειστών. Μέχρι να μας πετάξουν απ' έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά που εξελίσσονται έξω, συν ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος οδεύει την πεπατημένη που είχε η Ελλάδα πριν δύο χρόνια και ξεκίνησε αυτή η πορεία προς την καταστροφή,
Αυτό ισχύει και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι βλέποντας ότι αυτή η συνταγή, εν πάση περιπτώσει, δεν επιτυγχάνει και αυτό μπορεί να είναι και μια ελπίδα για την Ελλάδα, για τη στροφή της πορείας, είναι να αλλάξει το μενού για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως αυτό η Γερμανία ανθίσταται μέχρι τελευταία στιγμή και ακόμη και στο Σαρκοζή τον διέψευσε σε προεκλογική του ομιλία για την αλλαγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παίζεται ένα πολύ σκληρό πόκερ έξω. Ας ευχηθούμε οι συμμαχίες που θα δημιουργηθούν, που στις οποίες θα μπορεί να παίξει ένα ενεργό ρόλο η Ελλάδα, να έχουν μια καλύτερη τύχη, διότι σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ανώδυνα όσο ίσως φαίνονται και λόγω της πασχαλινής δραστόγησης. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Να δούμε τώρα κάτι το διαφορετικό. Τελείως. Μεσήμιος πρώην κάτοικος Μελβούρνης, πρώην Μπουζουκτζής και νυν πολυεκατομμυριούχος. Ο Νίκος Χαλικόπουλος θα είναι σύντομα ο πρώτος Έλληνας τουρίστας του διαστήματος. Για να το καταφέρει αυτό στην περιπετειώδη ζωή του, χρειάστηκε να ξοδέψει για ναύλα περίπου τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Ο Νίκος Χαλικόπουλος εκπαιδεύτηκε στον διαστημικό σταθμό της Ρωσίας επί πολλά χρόνια και πέρασε εξονυχιστικά τεστ για να είναι έτοιμος για το διάστημα. Φέτος λέει πως έφτασε η μεγάλη στιγμή, ενώ ο επόμενος στόχος του είναι να πατήσει το φεγγάρι. Δεν υπάρχει πρόκληση στη ζωή του που να μην την έχει δοκιμάσει. Ανέβηκε στις ψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, βυθίστηκε με υποβρύχια σε ωκεανούς, έζησε τις πιο άγριες καταιγίδες και όλα τα καταγράφει σε βίντεο και φωτογραφίες. Βεβαίως έχει και την οικονομική δυνατότητα για να τα κάνει όλα αυτά. Όταν δεν εξερευνεί πάντως το ναυάγιο του Τιτανικού ή δεν ακολουθεί αποστολές στην κορυφή του Έβερεστ, ο Νίκος Χαλικόπουλος συμβουλεύει φιλόδοξους επιχειρηματίες για το πώς μπορούν να γίνουν πολυεκατομμυριούχοι. Ο ίδιος είναι επίσης ένας επιτυχημένος συγγραφέας και διαθέτει σήμερα δεκάδες ακίνητα στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, το Μαρόκο και αλλού, μετοχές αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και υποστηρίζει ότι έχει συμβουλεύσει πάνω από 300.000 ανθρώπους του πλανήτη πώς να βελτιώσουν τα οικονομικά τους. Ο Νίκ Χάλικ ή Χαλικόπουλος δηλώνει πως δεν γεννήθηκε πλούσιος. Γεννήθηκε όμως πλούσιος σε προοπτικές και τις αξιοποιώ, λέει. Οι γονείς του κατάγονται από τη Μεσσηνία και η φτώχεια τους υποχρέωσε να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία στα τέλη της δεκαετίας του 50, οπότε και ερήμωσε η ελληνική επαρχία. Ο ίδιος είχε την ατυχία να είναι και αρρωστιάρης, όπως είπε. Έπασχα από χρόνιο άσθημα και μου ήταν αδύνατο να κάνω ό,τι και τα άλλα παιδιά. Ντρεπόμουν για τις αδυναμίες μου και την εμφάνισή μου. Κάποια στιγμή αποφάσισα πως δεν θα ήθελα να μείνω στο περιθώριο, όχι απλά θα έκανα ό,τι και οι άλλοι, αλλά κάτι περισσότερο. Θα ήμουν πρώτος σε όλα. Από έφηβος λάτρευε την ελληνική μουσική και έπαιζε μπουζούκι σε ελληνικές ταβέρνες της Μελβούρνης. Στα 17 του είχε αποταμιεύσει 30.000 δολάρια από τα δίδακτρα που μάζευε μαθαίνοντας άλλους νέους μουσική. Στα 18 του αισθάνθηκε να τον πνίγει η μικρή Αυστραλία και μετανάστευσε στο Λος Άντζελες που βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τα μουσικά και επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα. Τις μπαταρίες του τις φορτίζει επισκεπτόμενος στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάω στην Ελλάδα, με ξετρελαίνει, λέει. Όταν ήμουν 4 χρονών, έλεγα στον κόσμο πως θα γίνω αστροναύτης. Τώρα έφτασε τη στιγμή να πραγματοποιήσω τον όνειρό μου. Ο επόμενος στόχος του είναι να πάει στο φεγγάρι και αυτό, όπως λέει, θα του κοστίσει 100 εκατομμύρια δολάρια. Να έρθουμε τώρα σε μια είδηση που αυτό το πρωί έχει βυθίσει στην Ελλάδα στη θλίψη. Ο λόγος για το θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη Δημήτρη Μητροπάνου. Κάνεις κάτι και να βγει μετά από κάποια χρόνια να το τραγουδάς, να αρέσει, να ακούγεται. Με αφορά και η στροφή μου, φεύγοντας να πω ότι άφησα κάτι πίσω μου. Όσοι με το κάρο γίναν φίλοι. Αλίμονο. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές που γέννησε ποτέ η Ελλάδα δεν υπάρχει πια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος, έφυγε από τη ζωή. Όπως όλη τη ζωή, έτσι και ο θάνατός του ήταν ήσυχος. Δεν προκάλεσε, δεν απασχόλησε ποτέ με τίποτα άλλο εκτός από τη δουλειά του. Μπήκε το πρωί στο νοσοκομείο Υγεία. Η εισαγωγή του έγινε σπευσμένα. Η υγεία του ήταν κλονισμένη χρόνια τώρα. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, οξύ πνευμονικό είδημα. Πόσα θες, στα λαβαδικά πουλάνε αυτό που θες. Την είδηση του θανάτου κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει.
Σιγά σιγά η φήμη έγινε πληροφορία και επιβεβαιώθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στις 8.30 ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή. Ευτυχώς πρόλαβα να τον δω να τραγουδάει, λένε οι πιο νέοι. Για μας που δεν προλάβαμε τον Καζατζίδη ήταν ευλογία, λένε. Οι παλιότεροι που τον έζησαν και τον άκουσαν περισσότεροι είναι τυχεροί. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Ιδιαίτερα καλή ήταν η κίνηση στα ξενοδοχεία τις ημέρες του Πάσχα στην πόλη της Καλαμάτας. Οι πληρότητες μεγάλες με τις προσδοκίες ενώπιση του καλοκαιριού στο ίδιο μέγεθος. Το Πάσχα στο χωριό, το οποίο τήρησαν ως φαίνεται και φέτος αρκετοί Έλληνες, μεταφράστηκε σε καλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της Καλαμάτας. Μεσίνη κατά κύριο λόγο στην καταγωγή που επισκέφθηκαν τον ομό για να δουν συγγενείς και να περάσουν τις γιορτές σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, αλλά και ορισμένοι επισκέπτες. Η κίνηση τους εξελίχθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Το ξενοδοχείο μας στο Electra Hotel & Spa παρουσίασε πληρότητα 100%. Νομίζω ότι και οι υπόλοιπες μονάδες της πόλης η πληρότητα ξεπέρασε 95%. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Παραδοσιακά βέβαια η Καλαμάτα είναι ένας πασχαλινός προορισμός. Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για όλο το τριήμερο, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος που αναμέναμε να έρθει ήρθε πραγματικά και γέμισε τις μονάδες μας. Η κίνηση του Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ξενοδοχείο είχε 100% πληρότητα. Οι καλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της Καλαμάτας που άγγιξαν το 90% ακόμα και το 100% σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν να κάνουν κυρίως με τις χαμηλές τιμές και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών. Οι τιμές παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Όλες οι μονάδες έχουν χαμηλώσει τις τιμές τους. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή μια ιδιαίτερη τιμολογική πολιτική, ειδικά για την ελληνική αγορά. Και αυτή η τιμολογική πολιτική θα συνεχιστεί νομίζω και την περίοδο καλοκαιρινού με μειώσεις που αγγίζουν το 20-30%. Σίγουρα βοήθησε και ο δρόμος, σίγουρα βοήθησαν και οι καλές τιμές που είχαμε και οι προσιτές για τον κόσμο και για τις οικογένειες που ήρθαν να μείνουν στο ξενοδοχείο. Υπήρχαν πακέτα προσφορών. Με βάση τα δεδομένα της κίνησης του Πάσχα που μόλις τελείωσε, αρκετά αισιόδοξη παρά την κρίση φαίνονται οι ξενοδόχοι εν ώψη του καλοκαιριού, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πάντα, τουλάχιστον στην Καλαμάτα, ποντάρουν στα τριήμερα. Και τα τριήμερα ελπίζουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα δυνατά. Ήδη και η εβδομάδα αυτή μετά το Πάσχα παραδοσιακά κινείται σε καλά επίπεδα και νομίζουμε ότι αν βελτιωθούν και οι συνθήκες όπως ήδη φαίνεται θα πάει παραδοσιακά καλά. Η Πρωτομαγιά δεν μας βολεύει ιδιαίτερα σαν ημερομηνία, σαν τριήμερο, αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε πολύ κοντά στη θερινή περίοδο και ευελπιστούμε όλοι μας. Έχω μια συγκρατημένη, θα μπορούσα να πω, αισιοδοξία για την εξέλιξη της κίνησης του καλοκαιριού. Ευελπιστούμε να είναι, όπως κύλησε το Πάσχα, να κυλήσει και ο υπόλοιπος καιρός και σίγουρα είναι ένα πολύ καλό και αισιόδοξο μήνυμα και για το καλοκαίρι. Μπορεί οι πληρότητες στα ξενοδοχεία να ήταν καλές, όμως λόγω της κρίσης, ως φαίνεται, όλο και λιγότερο είναι εκείνοι που πηγαίνουν διακοπές. Μάλιστα, το συνολικά άσχημο κλίμα δείχνει να επηρεάζει και εκείνους που επί χρόνια επισκέπτονταν την χώρα και τον ομό. Μειωμένο ήταν φέτος το Πάσχα το ενδιαφέρον των Ελλήνων να επισκεφθούν προορισμούς στο εξωτερικό, αλλά ακόμη και εντός συνόρων, αφού η κρίση και τα μέτρα για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση της έχουν δημιουργήσει στους περισσότερους πολύ σοβαρά οικονομικά κυρίως και όχι μόνο προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα ανατραπεί. Αυτό εξαρτάται βέβαια και την ψυχολογία του καθενός, θα αλλάξει το κλίμα, ειδικότερα μετά τις εκλογές και τα πράγματα είναι κάπως λίγο διαφορετικότερα. Ίσως αλλάξει και κάτι, αλλά προς τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση και από εδώ προς τα έξω θα είναι μειωμένη. Αντίστοιχη λοιπόν αυτής που καταγράφηκε το Πάσχα που μόλις πέρασε, η εικόνα που αναμένεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μην ξεχνάτε ότι τα ταξίδια για τα νησιά έχουν αυξηθεί κατά 6% φέτος από τον Απρίλιο μήνα, οπότε λοιπόν υπάρχει αρκετό κοστολόγιο για κάποιον οικογενειάρχη ο οποίος θα επέλεγε κάποιο νησί να κάνει τις διακοπές. Πιστεύω ότι θα έχει προτεραιότητα η πυρωτική χώρα, την οποία ο άλλος έχει τη δυνατότητα να την επισκεφθεί με ίδιο μέσο μεταφοράς. Πιστεύω λοιπόν ότι όσον αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, βέβαια και αυτός θα είναι μειωμένος, αλλά αν κάποιος κινηθεί, θα κινηθεί περισσότερο στην υπηρετική χώρα παρά στα νησιά. Και φυσικά, σαν καλά δεμένη η Κρήκη σε μια αλυσίδα, το ένα διαδέχεται το άλλο. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά για διακοπές, αλλά και οι ξένοι δεν έρχονται πια, τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα στην Ελλάδα, με όσα βλέπουν και ακούν. Ο εισερχόμενος τουρισμός δεν είναι φέτος αυτός που θα θέλαμε να είναι για την Ελλάδα. Επικρατεί ένα κλίμα ανασφάλειας λόγω των απεργιών και λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν εδώ, το οποίο έχει συμβάλει αρνητικά. Σε αυτό έχουν συντελέσει και τα μέσα ενημέρωσης.
Και γίνεται γνωστό βέβαια σε ευρεία κλίματα σε όλο τον κόσμο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν απεργίες, υπάρχουν όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα με αποτέλεσμα κάποιος να μην επιλέγει την Ελλάδα για διακοπές και να την αφήνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το μέλλον. Εκείνο που έχουμε παρατηρήσει πάλι είναι ότι οι μεγάλοι tour operator έχουν περιορίσει τα προγράμματά τους κατά πολύ εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια και δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για τις επόμενες χρονιές ή τον επόμενο χρόνο. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσχηνίας Μοναδικό Αγκάθι, αν και η προσέλευση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Η κατάθεση του ΕΕ. Κάτι λιγότερο από ένας μήνας απέμεινε στους παραγωγούς να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Μεσσηνίας να συνεχίζει τη διαδικασία χωρίς προβλήματα, αν και η προσέλευση δεν είναι ακόμη ικανοποιητική. Το θέμα του επιπλέον χαρατσιού έχει ξεκαθαριστεί πλέον, καθώς πρόκειται για προαιρετική καταβολή, ενώ άξιζε να σημειωθεί πως μοναδικό γραφειοκρατικό κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται στην υποχρεωτική κατάθεση του Ε9. Εξελίσσεται ομαλά η όλη διαδικασία των ενεργοποιήσεων των δικαιωμάτων σε όλα τα συνεργεία που έχει βγάλει η Ένωση βάσει του προγράμματος που έχει ανακοινωθεί. Η προσέλευση του κόσμου είναι ομαλή. Βέβαια, μέχρι στιγμής είμαστε γύρω στο 5% που προσέλευση του κόσμου. Ελπίζουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες και λόγω των εορτών πολλοί κόσμος που έχει κατέβει από Αθήνα παραγωγή θα προσέλθουν να τακτοποιήσουν τα χαρτιά τους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα πέραν αυτό του προβλήματος που κυρίως εστιάζεται στην νέα υποχρεωτική προσκόμιση του Ε9. Εκεί εμείς με τα συνεργεία μας προσπαθούμε να δώσουμε τις δέουσες λύσεις ώστε οι παραγωγοί να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα και βεβαίως το χρονοδιάγραμμα το επίσημο που έχει δοθεί είναι 15 Μαΐου, μέχρι τότε καλό είναι όλοι μας να έχουμε τελειώσει με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μας. Το τέρας γραφειοκρατίας συνεχίζει να παραμένει στη θέση του εκμεταλλευόμενο τις όλες διαδικασίες και την πολυνομία και να κοστίζει αρκετά. Και πώς να μην κοστίζει όταν για μία απλή συναλλαγή με το δημόσιο χρειάζεται ένα κατεβατό από δικαιολογητικά. Ακριβώς χαρακτηριστικό τριμορτάζ τηλεόραση του Αντένα με δύο νέους από την Καλαμάτα να καταφέρουν να νικήσουν την γραφειοκρατία. Οδύσσια στον δρόμο για την Ιθάκη μέσα από φουρτουνιασμένη χαρτοθάλασσα δικαιολογητικών και επικυρωμένων φωτοτυπιών. Θέλεις να ανοίξεις κατάστημα? Πρέπει να υποβάλεις μια ντουζίνα δικαιολογητικά για να σου εκδώσουν άδεια για νομικό ενδιαφέροντος και μαζί με σένα όταν θα φτάσεις στο Δήμο θα τα αναζητήσουν και οι υπάλληλοι. Το είδα, λέει, εδώ πέρα ήταν, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ήταν σε ένα μαύρο φάκελο όλα τα δικαιολογητικά. Κώστα, ξέρεις που είναι ο φάκελος για τα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα βρεθούν τελικά, θα χαθεί όμως το μελάνι. Δεν έχει μελάνι το φωτοτυπικό. Άρα αυτά εδώ είναι όλα τα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας. Είναι η αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Ένα φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας. Ένα αντίγραφο οικοδομικής άδειας. Βεβαίως καταλληλότητας ηλεκτρολογικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Μια υπεύθυνη δήλωση. Αυτά είδαν δύο εφάνταστοι νέοι από την Καλαμάτα, οι οποίοι κατάφεραν και να νικήσουν τη γραφειοκρατία και να κερδίσουν από αυτήν, καθώς οργάνωσαν σε ένα site λίστες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση. Φανταστείτε ότι χρειάζεται 60 δικαιολογητικά για μια επιδότηση και να χρειάζεται να πας ξανά και ξανά στην ίδια υπηρεσία για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Η γραφειοκρατία όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ μοντέρνους τρόπους, όπως το ίντερνετ. Διάβασαν 32.000 άρθρα για να συλλέξουν τα στοιχεία και χρειάστηκαν λίγες εβδομάδες για να τα παραθέσουν. Και με ένα κλικ κατάφεραν αυτό που δεν έχει καταφέρει το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια, να εξημερώσουν το τέρας της γραφειοκρατίας, το οποίο μένει ανίκητο και λέμαργο αφού καταβροχθίζει 16 δις ευρώ κάθε χρόνο για να συντηρηθεί. Άλλο παράδειγμα για έκδοση νέας ταυτότητας τρίτου προσώπου. Είναι δεύτερη μέρα που έρχομαι, κάτι δεν είχα κάνει σωστά την πρώτη φορά. Στη δεύτερη απόπειρα, η κυρία Αρσενίδου, αφού πήγε στα κέπια επικύρωση υπογραφής τρίτου και εξουσιοδότηση, έφτασε στο Δήμο. Κατέθεσε δικαιολογητικό εξουσιοδότησης, υπέβαλε και αίτημα δικαιολογητικού. Ξεχάσαμε να πρωτοκολλήσουμε την αίτηση. Πρωτοκολλήθηκε η αίτηση, επέστρεψε στο τμήμα για παράβολο. Δεν τελειώσαμε. Ζητάμε μία υπογραφή από την προϊσταμένη. Μπήκε και η υπογραφή και συνολικά σε δύο ημέρες, τρεις φορές πήγαινε, έλα, πέντε γραφεία και πολλές υπογραφές και σφραγίδες, έκανε τελικά τη δουλειά της. Αυξημένο ενδιαφέρον προσφοράς απέδειξαν φέτος λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται όλο και περισσότεροι Έλληνες, απλοί πολίτες στην Καλαμάτα. Εν ώψη του Πάσχα έδωσαν τους υπευθύνους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντεπολίου τρόφιμα και λογισμό, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά της Μητρόπολης.
Οι Άγιες αυτές οι μέρες του Πάσχα που πέρασαν και η ανάγκη όλων να περάσουν ξεχωριστά σε κλίμα οικογενειακό και ζεστό τις γιορτές έδωσαν ένα ακόμη κίνητρο σε απλούς πολίτες και φορείς να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που λόγω της κρίσης το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες η βοήθεια που προσφέρθηκε από απλό κόσμο στο Δημοτικό Παντοπολείο και κατ' επέκταση σε ανήμπορους συνανθρώπους μας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ήταν πράγματι συγκινητική η προσέλευση αυτή των δώρων, γι' αυτό και είχαμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Συγκεκριμένα τούτες ημέρες ξεπεράσαμε τα 70 άτομα, 70 οικογένειες εξυπηρέτησης τη Μεγάλη Εβδομάδα, που συνήθως ο κύκλος εξυπηρέτησης μέχρι τώρα ήταν 35-40 οικογένειες. Αυτό μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα εμάς τους εθελοντές του Παντοπολίου. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας, που αυτούς που έφεραν τα δώρα, και να τους ευχηθούμε σε όλους τους συμπολίτες πλέον χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Επίσης να ευχαριστήσουμε και την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, η οποία τη Μεγάλη Εβδομάδα μοίρασε μέσω του Παντοπολίου το κρέας στις φτωχές οικογένειες. Περίπου πάλι 300 οικογένειες πήραν κρέας, αρνί συγκεκριμένα, και έτσι μπόρεσαν να ευχαριστηθούν και αυτοί το Πάσχα. Για όλα αυτά λοιπόν αισθανόμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι οι εθελοντές και αισθανόμαστε και την υποχρέωση πλέον να δουλεύουμε περισσότερο συστηματικά και να βοηθηθούμε, να εξακολουθεί να μας βοηθά η τοπική κοινωνία και οι φορείς. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού ένα ξεχωριστό επιστημονικό συμπόσιο. Η αθανασία της ψυχής και η ανάσταση ήταν το θέμα με το οποίο καταπιάστηκε. Με την συμμετοχή αρκετών πανεπιστημιακών καθηγητών αλλά και πολιτών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Άγιο Κωνσταντίνο των Αρφαρών, στους χώρους του Διεθνούς Κέντρου Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού, επιστημονικό συμπόσιο με θέμα η αθανασία της ψυχής και η ανάσταση. Πριν έρθει το μεγάλο και το ιστορικό αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιο σύγγραμμα του καθηγητή της φιλοσοφίας της θρησκείας Νικόλα Φωνσόπης, είχε πει ότι η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη μοναδική τομή της παγκοσμίου ιστορίας. Αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, δεν έχει το όμοιό του στην παγκόσμια ιστορία. Υπήρχαν και στους άλλους λαούς προδιατυπώσεις και υποθέσεις αναστάσεως, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ειδικής μελέτης και στο πλαίσιο των σεμιναρίων μας ενδεχομένως θα το συζητήσουμε. Ο Σταυρός του Κυρίου έχει δύο πιστούς, δύο μέρες. Μία είναι κάθετος, η επικοινωνία με τον Θεό, και η άλλη το οριζόντιος, η επικοινωνία και η αγάπη με τους συνανθρώπους. Χρησιμοποιήσατε κατά κόρον την έννοια απόλαυση. Ο απλός άνθρωπος, ο καθημερινός αλλά και ο πνευματικός άνθρωπος, στην καθημερινότητά του θα έλεγα ότι την έννοια απόλαυση την προσδιορίζει στο υλικό κομμάτι της ζωής. Αν βέβαια εσείς θεωρείτε την απόλαυση ως το μέρος της ζωής του ανθρώπου, το πνευματικό, θα μπορούσα να συμφωνήσω ως απόλαυση. Οργανωτής του ξεχωριστού αυτού επιστημονικού συμποσίου ήταν ο καθηγητής φιλοσοφίας Κωνσταντίνος Νιάρχου. Είναι ο θάνατος η έκπτωση του σώματος από τη ζωή. Τι σημαίνει άρα και η είδηση ο θάνατος είναι πλέον γεγονός? Διότι πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί κατά αποκλειστικότητα μόνο με το σώμα. Μήπως σαφώς υπονοείται η μετά των θάνατων ασφαλής επιβίωση της ψυχής? Πώς εξηγείται το γεγονός πως όταν ο θάνατος επέρχεται διακατεχόμεθα από τον φόβο του εκμηδενισμού και βάση θυσία αγωνιζόμεθα για την επιβίωσή μας? Είναι γνωστές οι προσπάθειες των ιατρών. Άλλωστε ο ίδιος ο φιλόσοφος Επίκουρος είχε σαφώς τονίσει ότι, και παρακαλώ να προσέξετε αυτό,
όπου ενσκύπτει ο θάνατος, ο άνθρωπος απουσιάζει από ήδη. Και όπου παρίσταται ο θάνατος, παρίσταται ο άνθρωπος, είναι ζωή, ο θάνατος απουσιάζει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.